Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πώς είσαστε καλά? Πώς είσαι, μαντούλα μου? Αχ, είμαι πάρα πολύ καλά. Θέλω να πάρεις ένα πλάνο εδώ πέρα, στη μπλούζα του Δημήτρη. Την μου πήραμε... την κάνανε δώρο τα παιδιά στο... για τη γιορτή με μου. Ουρί, με το ουρί, με γιόρτασα το... την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ ο Άλεξ που είναι από πίσω μου πήρε την μπλουζίτσα μαζί με τη μαντό. Αυτή είναι εδώ πέρα που κάνανε, λέει, ολόκληρη έρευνα γιατί στο ποιος Facebook. Είναι... Ποιος είμαι? Ο γκουρού της τεχνολογίας. Και φαίνεται από αυτό τη φωτογραφία πραγματικά δεν ξέρω εγώ που τη βρήκα. Διάλεξα. Εσύ διάλεξες. Ναι. Πόσες ώρες έψαχνες να βρεις φωτογραφία? Από το Facebook σου, 2 λεπτά. Και πίσω είχε και ένα πλάνο με. Δεν ασχολήθηκε και ιδιαίτερα, δηλαδή. Κάπου εδώ είχε και ένα πλάνο με την Αναστασία που καθάριζε, που είχε μια σκούπα. Με τη σκούπα, έτοιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωράκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ είπες στα γενέθλιά μου θα μου κάνεις δώρο την τηλεόραση που δείξαμε τις προάλλες. Την τηλεόραση, το είπες δημόσια, δεν φταίω εγώ. Εντάξει, απλά έχει κάτι μινιατούρες η Sony, νομίζω κάτι τέτοιες. Θα σου βρω μια τέτοια. Δεν σου είπα πόσες ίντσες θα είναι. Τι ελικόπτερο, ρε φίλε, τι με πέρασε αυτό τον Αμπράμοβιτς. Εσύ που είσαι ο γκουρού της τεχνολογίας, πρέπει ο να. Ο γκουρού της τεχνολογίας που το λέει και η μπλούζα μου πλέον και θα γίνει ένα με το κορμί μου από εδώ και πέρα. Μέχρι να λιώσει να την κάλει από πάνω του. Έτσι. Ναι. Σήμερα θα σου μιλήσει και θα μάθεις. Ναι. Πώς μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις το σπίτι σου. Ναι. Έξυπνο. Ναι, σαν και εμένα. Μάλλον πιο έξυπνο από σένα, ναι. Smart home είναι η όλη φάση. Πάω να το γράψω στον πίνακα. Γράψω στον πίνακα. Smart home. Smart πάρ' τη μολία σου. Home. Ναι. Το έκτο επεισόδιο είμαστε. Είμαστε το έκτο επεισόδιο. Smart home. Έξυπνο σπίτι. Smart home. Home. Έχουμε κάποια προϊόντα της Belkin. Ναι. Που μετατρέπουν το σπίτι. Όχι γενικότερα το σπίτι, ρε παιδί. Δεν γίνεται το σπίτι έξυπνο Transformers και έτσι να αλλάζει από εδώ και από εκεί. Αλλά αλλάζει πάρα πολύ κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει στο σπίτι, να τα ελέγχει. Ναι, γράφει 8 ώρες. Ναι, κοίτα, κάνω και το σπιτάκι. Έλα, πάμε να δούμε. Πάμε. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά που θα δούμε σήμερα λοιπόν είναι κάποια προϊόντα της Belkin. Έχουμε εδώ πέρα τα κουτάκια τους. Έχουμε και κάποιες αναμένες λάμπες και έχουμε και μια θερμάστρα και όλα αυτά τέλος πάντων. Και έχουμε και μια κάμερα που είναι εδώ πέρα και δείχνει τον τοίχο. Για μας. Να τη βάλεις στο σπίτι σου για τους κλέφτες. Για τους κλέφτες. Ελπίζω να μην χτυπήσει το τηλέφωνο εδώ πέρα που το έχω στα χέρια μου. Γιατί. Αυτό το τηλέφωνο, με αυτό το τηλέφωνο. Δικό σου είναι? Όχι, μου το δώσανε. Α, σιγά. Τζάμπα. Θα το δώσω γυρίζοντας πίσω, φεύγοντας από εδώ πέρα, θα μου το πάρουνε. Ωραίο. Με αυτό το τηλέφωνο, όλα αυτά που είδαμε τώρα τα ελέγχουμε εξ αποστάσεως είτε μέσα από το σπίτι, είτε εκτός σπιτιού. Και τη σόμπα. Τη σόμπα, μα την έχει στην μπρίζα, την ελέγχει και αυτή να είναι. Και τη σόμπα. Και τη σόμπα. Δεν το πιστεύω. Θα δούμε, θα το πιστέψει. Φαντάσου τώρα αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα. Πώς. Τεχνολογικό επίτευγμα. Επίτευγμα. Λοιπόν, θέλω να παίξω όμως το σοβαρό σου βλέμμα όταν τα πρόσεξε με, πρόσεξε σενάριο. Είσαι έξω, έχεις γυρίσει μετά από μια κουραστική δουλειά στο σπίτι σου. Το μόνο που θες να κάνεις και ανυπομονείς είναι να μπεις και να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο. Ναι. Ή ένα κρύο, ανάλογα. Με τις διαθέσεις που έχεις. Μόνη σου. Μόνη σου ή και με παρέα. Και είσαι μέσα στο σπίτι. Ναι. Και μπαίνεις. Και το σπίτι είναι ζεστό. Και το σπίτι είναι ζεστό. Και όλα τα έχει κάνει. Έχεις κάνει μπάνιο και έχεις βγει έξω, πετάς το μπουρνούζι σου. Και δεν σε νοιάζει το κρύο. Εντάξει. Να βάλουμε 3 χ εδώ πάνω από εδώ και τι πέρα. Τι 3 χ. Όσο όταν μπαίνεις στο σπίτι σου και κάνεις. Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Έτσι που θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου, είμαι σίγουρη. Για πες. Όταν μπαίνεις στο σπίτι σου, κάνεις τα ρούχα σου. Καλά, εννοείται. Όταν κάνεις το μπάνιο σου και βγαίνεις έξω. Από το σπίτι σου ή από το μπάνιο σου. Όχι, από το μπάνιο σου. Και πού πας? Στο σαλόνι! Α, στο σαλόνι, δεν πας άλλο σπίτι. Πηγαίνεις λοιπόν από το μπάνιο στο σαλόνι. Δεν σκέφτεσαι πώς θα την αποχωριστώ την πετσέτα τώρα και κάνει κρύο ενώ είχα συνηθίσει μέσα στο μπάνιο. Ναι. Γι' αυτό έρχεται η τεχνολογία και ο κοτσόβολος. Γιατί? Δεν έχουμε έξυπνο μπουρνούζι, μαντό. Όχι το έξυπνο μπουρνούζι. Μιλάμε για έξυπνο. Είσαι παιδί μου και πριν μπει στο μπάνιο, φτιάχνεις εδώ με το κινητό σου. Ναι. Και λες, θα βάλω τη σόμπα τώρα που θα πω για μπάνιο όταν θα βγω να είναι. Στην σταμάτα. Κατάλληλη θερμοκρασία του δωμάτιο. Έχει πάρει σήμερα, νομίζω, έχεις πάρει με δόση γκουρίασης από μένα, ναι. Πιο καλά το γκάρι σου τα λέω σήμερα. Νομίζω πραγματικά έχεις πάρει δόση μεγάλη. Σε το έχεις πει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχεις πολύ δίκιο σε αυτά που λες, γιατί ουσιαστικά. Γιατί είναι το μόνο μου πρόβλημα. Αυτό είναι το μπάνιο. Δεν μπλένεσαι. Όχι, μπλένομαι. Αλλά το θέμα είναι ότι σκέφτομαι κάθε φορά που βγαίνω από το μπάνιο. Πώς θα κρυώσω. Όταν θα βγεις από το μπάνιο. Όταν θα βγω από το μπάνιο. Μα γιατί δεν έχεις καλοριφέρ στο σπίτι σου. Όχι. Εντάξει, οπότε μια χαρά είναι για σένα αυτό. Όχι, δεν πληρώσαμε το πετρέλαιο. Γι' αυτό. Θερμαντικό σώμα, το οποίο θα είσαι στο μπάνιο και την ώρα που ακούς τη μουσικούλα σου από το μπάνιο. Ακριβώς. Έτσι.
ανοίγεις την εφαρμογή εδώ. Ωραία, τέλειο. Δες εδώ, Άλεξ. Λοιπόν, όπως μπορείς να δεις, έχω συνδέσει εδώ πέρα τις δύο λάμπες. Μία λάμπα εκεί πέρα και μία λάμπα εδώ πέρα. Αυτές είναι σε ένα πακετάκι. Συνδέεις και τα φώτα. Συνδέεις και τα φώτα. Είναι το πακετάκι εδώ. Αυτό εδώ το πακετάκι, το οποίο έχει μέσα τις δύο λάμπες. Έτσι. Και έχει και αυτήν εδώ τη συσκευή. Αυτήν εδώ. Τι είναι αυτό? Κοίτα εδώ, Άλεξ. Αυτό εδώ πέρα είναι το link. Μην το βγάλουμε από την πρίζα. Αυτό ουσιαστικά είναι η συσκευή που συνδέεται στο WiFi του σπιτιού σου. Έτσι. Και το βλέπεις. Και μετά φέρνει τις λάμπες ουσιαστικά να τις ελέγξεις από εδώ πέρα. Οπότε θα μιλήσουμε για τη θέρμανση μετά, γιατί ουσιαστικά η ίδια λειτουργία είναι. Γιατί η συσκευή που θέλεις για να ελέγχεις το θερμαντικό σου σώμα που το έχεις στο δωμάτιό σου, ναι, και θες να τρέξεις από τον μπάνιο για να το έχεις ζεστό το δωμάτιο την ώρα που βγαίνεις από τον μπάνιο, ναι, χωρίς να καταναλώσεις πάρα πολύ ενέργεια να το έχεις συνέχεια να καίει. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευούλα, Άλεξ. Για να ρυθμίζετε πότε πρέπει να κλείσει. Ή το ρυθμίζεις ή το προγραμματίζεις. Και το Wiimo Switch εδώ πέρα, το οποίο είναι εφαρμογή αυτή εδώ, και εγώ έχω κλειστό το θερμαντικό τώρα εκεί πέρα, έτσι. Μάλιστα. Με το που θα πάω. 8 και 20 να ανάψει η σόπα. Μπορώ να το βάλω και 8 και 20, μπορώ να το βάλω και τώρα. Ε, τώρα που θα είναι δίπλα στον Άλεξ, θα τον κάψει κιόλας. Άναψε τη σόπα τώρα, σκάει, δεν μας νοιάζει αυτός. Πατάς το κουμπάκι εδώ, γίνεται πράσινο. Τα την έχουμε, τώρα τη σόμπα την έχω ανοιχτή εγώ, την έχω στο on, ναι, αλλά δεν δουλεύει τόση ώρα. Ναι. Και τώρα θα αρχίσει να μυρίζει κιόλας, θα αρχίσει να καίγεται. Λοιπόν, άναψε η σόμπα, αυτό είναι, έτσι. Πρόσεξέ με τώρα, διότι εμένα αυτό το πράγμα που μου είπες για τα λαμπατέρ, ναι, με έχει συνεπάρει. Πάμε να δούμε και τα λαμπατέρ. Άκουσα να σου πω σενάριο τώρα. Θες να κάνουμε ατμόσφαιρα. Είσαι θα κάνουμε ατμόσφαιρα, κοίτα εδώ, μαντώ. Κοίτα εδώ, μην μου πεις ότι ρυθμίζεις και την ένταση των φώτων. Ρυθμίζεις και την ένταση των φώτων, είναι το 2. Το 2 είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι. Είναι τι κάνει και ήχο. Όχι, αυτό ήταν, μπερδεύτηκα. Α. Ο ήχος ήταν από αλλού. Μήνυμα. Λοιπόν, αυτό είναι μήνυμα. Πάω και στο άλλο τώρα, αυτό εδώ. Ρίχνω και αυτό εδώ πέρα λίγο την ένταση. Μα δεν έπεσε. Έπεσε η ένταση εδώ, έπεσε η ένταση εκεί πέρα. Α, τώρα έπεσε. Έκανα ατμόσφαιρα. Πρόσεξε τι κάνεις τώρα, φίλε μου. Φαντάσου, Μαντώ, εσύ τώρα στο σπίτι σου. Έχω καλέσει εγώ στο σπίτι μου ένα πρόσωπο που με ενδιαφέρει. Έχω τα φώτα ανοιχτά. Θέλω να κάνω μια ατμόσφαιρα. Τι κάνω, παίρνω το κινητό μου εγώ και καλά, ότι ασχολούμαι με το κινητό. Του λέω, θες να πιεις κρασί. Μου λέει αυτός, ναι, βάλε. Όχι, πήγαινε, βάλε εσύ από την κουζίνα. Με κοιτάει εμένα που με κοιτάζω από την κουζίνα. Κάνω μια τσακ και χαμηλώνω τα φώτα. Εντάξει, Μαντώ. Υπάρχει σύστημα να ανάψεις και μουσική. Θέλω, λοιπόν, να ανάψεις τη μουσική. Ναι, άκου να δεις, άκου να δεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Σκέψου, μπράβο, καλή ερώτησή σου. Έχεις μία άλλη αντίστοιχη, ένα αντίστοιχο με switch, έτσι. Ναι. Wiimo switch. Ναι. Και το έχεις, ναι, 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 συνδεδεμένο πάνω εκεί πέρα στο στερεοφωνικό σου. Μάλιστα. Το οποίο είναι ανοιχτό το στερεοφωνικό. Ναι. Το έχεις ανοιχτό on, αλλά ουσιαστικά το έχεις off τη συσκευή αυτή και δεν παίρνει ρεύμα. Με το που θα πας στο Wiimo Switch νούμερο 2, ναι, μπορεί να το ονομάσεις με το καθένα από αυτά, μπορεί να τη αλλάξει το όνομα και να το λες, ξέρω εγώ, λάμπα σαλόνι, λάμπα υπνοδωμάτιο. Όπως θέλω εγώ. Διακόπτης θερμάστρα, διακόπτης ηχοσύστημα. Καφετιέρα. Έτσι, πατάς, ανοίγει το ρεύμα, ναι, και ξεκινάει να έχει συσκευή. Συγγνώμη τώρα. Ναι. Όλα αυτά τα κάνει αυτό εδώ το μικρό πραγματάκι. Ναι, κάθε τέτοιο μικρό πραγματάκι επειδή μπορεί να το ρυθμίσει. Πάνω σε αυτό μπορεί να συνδέσει γενικότερα συσκευές, οι οποίες συσκευές δεν είναι για να το βάλεις στο air condition ή την τηλεόραση. Συγγνώμη, γιατί έχουν stand-by. Περίμενε, να σου πω εγώ. Ναι. Μην με διακόπτεις! Με συγχωρείς. Είμαι γκουρού, είπαμε. Ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και να περάσω και ένα κοινωνικό μήνυμα μέσω αυτού. Μέσω αυτού. Ναι. Άτομα που έχουν πρόβλημα, κινητικά προβλήματα, μπορούν με αυτό να τους λύσουν πολλά προβλήματα. Γιατί αν έχουν το κινητό τους, είναι στο κρεβάτι. Πες ότι έχεις σπάσει το πόδι σου. Θες να ανάψεις τα φώτα. Δεν φωνάζεις κάποιον άνθρωπο να σε βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι με έχεις αφήσει άφωνο. Δεν ξέρω. Κάτι πήρες σήμερα. Δεν μπορώ να σου πω. Ήταν πολύ καλή ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ έχω το μυαλό του γκουρού και σκέφτομαι την τεχνολογία. Εσύ σκέφτεσαι το συνάνθρωπό σου. Μα εγώ σκέφτομαι σαν απλό καταναλωτή. Εσύ είσαι ο γκουρού για να μας τα εξηγήσει. Εγώ είμαι για να σκέφτομαι σαν απλό καταναλωτή. Άκου να δεις τώρα. Και είπαμε για αυτά πάνω κάτω πώς δουλεύουν. Ναι. Επίσης, υπάρχει μια δυνατότητα εδώ ότι μπορείς να συνδέσεις λάμπες μεταξύ τους, ναι, να τις γκρουπάρεις, δηλαδή να βάλεις μέχρι 50 ταυτόχρονα, ναι, οπότε με μία εντολή να ανάβουν όλες αυτές μαζί, οπότε να το ρυθμίσεις εσύ όπως θέλεις. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολλές επιλογές στο software, ναι, εδώ πέρα, που είναι, ναι, στο κινητό ή στο tablet, mm-hmm, να το χρησιμοποιήσεις και μπορείς αυτό που μπορείς να κάνεις εδώ είναι, ναι, κυρίως υπάρχει αυτή η επιλογή που είναι βέβαια για πολύ advanced χρήστες, το if then, ας πούμε, ναι, αυτό το IFTTT που λέει εδώ πέρα, το οποίο είναι μια εφαρμογή που ουσιαστικά μπορείς να δώσεις άπειρες εντολές, ναι, και να λες ότι αν για παράδειγμα μου έρθει ένα mail εμένα, ναι,
και τέτοιο. Θα ανάψει λάμπα. Θα ανάψει λάμπα. Και αν έρθει ένα mail την άλλη ώρα, ναι, ή να ρυθμίσει και μέσα από την ίδια την εφαρμογή ποιες ώρες θέλεις να ανάβουν οι λάμπες, έτσι. Ποιες ώρες θέλει να κλείνουν και. Εδώ σου λέει, ρυθμίζει πότε είναι η ανατολή του ηλίου και πότε είναι η δύση του ηλίου. Άσε μας μόνο, Δημήτρη, τώρα με την ανατολή του ηλίου. Εσύ βάζεις τη ρύθμιση μέσα και με το που είναι η ανατολή του ηλίου έρχεται αυτό και, έτσι, ανάβει. Και ανάβει. Οπότε έχεις το εξοχικό σου και το ρυθμίζεις αυτό έτσι να ανάβουν τα φώτα. Και αντικλεπτικό. Και αντικλεπτικό, το οποίο βέβαια γίνεται ακόμα καλύτερο εδώ με την κάμερα. Έτσι, την οποία την έχουμε εδώ πέρα συνδεδεμένη και δείχνει εκεί πέρα τον καναπέ μας. Ναι. Η οποία είναι IP κάμερα, συνδέεται στο ίντερνετ, είναι αυτή εδώ. Okay. Νάτι. Μπορείς να έχεις πρόσβαση στην κάμερα από το κινητό σου ή από το τάμπλετ σου και να βλέπεις ανά πάσα στιγμή τι γίνεται. Μπορείς να ακούσεις επίσης τι γίνεται. Συγνώμη, αλλά το πιο σημαντικό κάτι, είναι. Να σε διακόψω. Ναι. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Πάλι με διακόπτεις. Είσαι στη δουλειά και μπορείς να δεις στην κάμερα τι γίνεται στο σπίτι. Προφανώς έτσι δουλεύουν οι IP κάμερες. Είναι συνδεδεμένες, δουλεύουν αυτόνομα, χωρίς υπολογιστή. Έτσι. Συνδέονται στο δίκτυο του σπιτιού σου και εσύ έχεις πρόσβαση εξ αποστάσεως για να μπορείς να βλέπεις τι γίνεται. Από το δίκτυο του σπιτιού σου. Μέσω ίντερνετ κάνει streaming, όπως το λένε. Και το θέμα είναι ότι εδώ, κοίτα εδώ να δεις εδώ τι γίνεται. Έτσι. Άμα έχεις ένα επειδή σκυλάκι. Είναι της ίδιας εταιρείας, είναι και αυτή Belkin, ναι. Εδώ, την έχεις και εδώ συνδεδεμένη και είναι αυτή η Netcam Motion. Σου λέει εδώ πέρα ότι έχει κίνηση. Για μάλιστα. Φύγε λίγο από την κάμερα. Άμα φύγουμε μπροστά από την κάμερα, λέει no motion. Για κούνα το χέρι σου μπροστά από την κάμερα. Έτσι, θα βάλει motion τώρα. I sense motion, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αρπάσει τη στιγμή χωρίς να χρειάζεται να βλέπεις τι δείχνει, να αντιλαμβάνεσαι κίνηση. Και επειδή έχεις συνδεδεμένες και τις λάμπες σου μαζί με την κάμερα. Αν περάσει μία μύγα θα το αντιληφθεί. Όχι, νομίζω είναι πιο χοντρή κίνηση, ρε παιδί. Εντάξει, κάνα ζώο θα το αντιληφθεί. Μπορείς να πάρεις εσύ εδώ ενημέρωση με mail ότι έγινε κίνηση. Το καλύτερο απ' όλα, το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μπορείς εδώ να δώσεις εντολή με αυτό που λέγαμε πριν. Μέσα από την εφαρμογή, ότι αν έχεις κίνηση στην κάμερα, έτσι, θα πάω και θα ανάψω τα δύο φώτα. On, then, έτσι, και να πάω να ανάψω για 15 λεπτά. Οπότε, αν κάποιος, έτσι, πάει να μπει σε ένα σπίτι, παπ, αντιλαμβάνεται αυτό ότι έγινε κίνηση, ανάβει τα φώτα σε όλο το σπίτι που έχει όλες τις λάμπες και όλος λέει, αν κάποιος είναι εδώ πέρα, δεν μπορεί. Και επίσης το αυτό, το καλύτερο είναι το δικό σου το σενάριο. Εγώ πήγα το advanced σενάριο. Το καλύτερο σενάριο είναι το δικό σου. Μπαίνεις στο σπίτι, ναι. Το δικό σου, με τον καλό σου που τον έχεις βγάλει έξω και τα σχετικά. Ναι. Με το που ανοίξεις την πόρτα, σε βλέπει η κάμερα. Αντιλαμβάνεται την κίνηση, ανάβουν αυτόματα όλα τα φώτα. Ναι. Και δεν χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις πού είναι οι λάμπες, πού είναι οι διακόπτες και όλα τα σχετικά. Χριστιανέ μου, διακόπτης θα με νιάξει εμένα τώρα. Δηλαδή, πάνω που μου φτιάξε το σενάριο, μου το χάλασε. Μετά δεν πάω, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Εγώ σου είπα τι θα κάνεις πριν. Για να γίνονται όλα αυτόματα. Λοιπόν, είναι τρομερό. Ναι, είναι γενικότερα, ρε παιδί μου, έχει. Το θέμα είναι ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, να τα συνδυάσεις. Να εξοικονομήσεις χρήματα. Και ενέργεια, γιατί. Ναι, για πες, να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, καταρχήν, όταν αυτά εδώ πέρα ρυθμίζονται αυτόματα, όταν πέσει το φως του ηλίου, ναι. Ανάβουν μόνα τους, σβήνουν μόνα τους όποτε θέλεις εσύ να τα σβήσεις και δεν αφήνεις τη λάμπα ανοιχτή όλο το βράδυ ή καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ μένα μου αρέσει να κοιμάμαι με ένα φως ανοιχτό. Γλιτώνεις το security που θα έχεις στο σπίτι σου, γιατί άμα έχεις μια βιλάρα. Έχει και security. Έχω και security εγώ εκεί στα κάτω πετράλαινο, βλάχος σου και φαίνεσαι. Λοιπόν, γλιτώνεις το security διότι παίρνεις αυτές τις κάμερες και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Ό,τι κίνηση και αν γίνει. Γενικότερα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Το καλό ότι μπορεί να. Φαντασία να έχεις. Γιατί ξέρεις, το καθένα κάνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά να έχεις φαντασία, μπορεί να τα συνδυάσεις και να δημιουργήσεις κάτι πάρα πολύ έξυπνο μέσα στο σπίτι σου. Αυτό νομίζω πραγματικά είναι το θέμα. Πραγματικά είναι smart αυτό, ναι. Smart home. Πραγματικά, δηλαδή smart για κάθε περίσταση. Αυτά. Παιδιά, αφήστε σχόλια κάτω από σχόλια, κάθε βίντεο. Σχόλια, subscribe στο κανάλι. Ωραία. Τα καλύτερα έρχονται. Έρχονται, άστε παιδιά. Σίγουροι, έχουμε μάθει τι θα γίνει. Αυτά. Εμένα γιατί δεν μου λέτε ποτέ τίποτα. Γιατί εσύ πρέπει να έχεις πάντα την αγωνία, την προσμονή. Ναι. Να μαθαίνεις και την ώρα τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά με εκπλήσετε. Έτσι πρέπει. Κάθε φορά. Μπράβο, χαίρομαι. Παιδιά, αφήστε σχόλια και κάντε subscribe, ε. Ναι, ναι. Άντε. Και ελάτε και από εδώ να σας δούμε, ε. Θα κανονίσουμε να έρθετε από εδώ πέρα. Έχουμε να κάνουμε λουκάνικα, live εκπομπή. Βούτυρο, ψωμί. Τα πάντα όλα. Και τη Μαντώ. Και το Δημήτρη. Άντε, φιλάκια. Φιλάκια. Γεια σας. Τον έχει στείλει αδιάβαστο. Ταιριάζει το σύστημα και για μουσική. Δεν θα φας και κάτι. Θα φας. Έχεις βγει από το μπάνιο. Ω, ρε φίλε, εδώ πέρα και έχω. Έχει έρθει αυτό στο σπίτι σου. Ποιος? Του κλείνεις και τα φώτα. Ναι, ο Λουκάνικος. Λοιπόν, ένεκα της εορτής του Δημήτρη. Δημήτρη Καρέτσου, του Δημήτριου. Του φτιάξαμε τι. Του φτιάξαμε ένα δωράκι εγώ και το ουρί. Το ουρί και εγώ.
Άντε. Μια πολύ αγάπη για σένα. Χρόνια πολλά, Δημητράκη. Χρόνια πολλά. Τι λέει, δεν βλέπω και τι λέει. Αυτά είναι μπλουζάκια, αυτά είναι μπλουζάκια. Ευχαριστώ πολύ. Μια μπλούζα, μια ιστορία. Κάτσε να το περάσουμε ένα δικό χρώμα. Μπράβο, παιδί μου. Θα φάω κανένα λουκάνικο. Πάει κανένα λουκάνικο, Αλέξη. Δεν γίνεται αυτό πράγμα, παιδιά. Τι γίνεται εδώ μέσα, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ μέσα. Βάλε και ένα λουκάνικο στο στόμα. Με σκέτο ψωμί τη βγάζουμε. Βάλτε το λουκάνικο μέσα. Το έχω λόγια για σένα κάθε μου τραγούδι.